Τα ξύφη τους διασταύρωσαν κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης του Σέντερ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για τον Ομοκαβάλας Μακάριος Λαζαρίδης και ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Τρίφων Αλεξιάδης, αναφορικά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την σκιά του κορονοϊού, αλλά και την βαρύ χειμωνιά που επικρατεί στην οικονομία παρά την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με ακόμα και σήμερα που έχουμε μια αύξηση του οικού φορτίου. Είναι μια χώρα που αν τη συγκρίνουμε με αντίστοιχες χώρες σε πληθυσμό όπως είναι το Βέλγιο και η Πορτογαλία, θα δείτε ότι και σε επίπεδο θυμάτων, σε επίπεδο απολειών, αλλά και σε επίπεδο κρουσμάτων, είμαστε πάρα πολύ χαμηλά και αυτό βεβαίως οφείλεται και στην ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η κυβέρνηση τον περασμένο Μάρτιο, οφείλεται όμως και στην ατομική ευθύνη την οποία δείξαμε όλοι μας, τόσο απέναντι στον εαυτό μας, αλλά θα έλεγα και απέναντι στον κοινωνικό μας ή το συγγενικό μας περίγυρο. Έτσι λοιπόν, κύριε Κομνηνέ, πιστεύω ότι η κατάσταση θα εξελιχθεί ομαλά. Πάντα ακούμε τους επιδημιολόγους, πάντα ακούμε τους λοιμοξιολόγους και σε κάθε περίπτωση θέλω να πω κάτι και με αυτό να κλείσω την απάντησή μου. Επειδή ακούω μία κριτική ότι η κυβέρνηση κουνάει το δάχτυλο στους νέους, στους νεότερους, δεν κουνάμε κανένα δάχτυλο σε κανένα. Έχουμε μία πρωτόγνωρη κατάσταση, την αντιμετωπίσαμε με απόλυτη επιτυχία κατά γενική ομολογία και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Εκείνο το οποίο επισημαίνουμε είναι αυτό το οποίο είπατε και εσείς πριν από λίγο, κύριε Κομνηνέ, ότι πρέπει όλοι μας να επιδείξουμε την ατομική μας ευθύνη, ούτως ώστε να βγούμε αλόβητοι. Καταλαβαίνω το αφήγημα των υποστηρικτών της κυβέρνησης, αλλά να καταλάβω και εγώ, όταν πάμε καλά στον κορονοϊό, θα χειροκροτάμε την κυβέρνηση και όταν δεν πάμε καλά, θα ανακαλύψουμε την ατομική ευθύνη των νέων και θα προσπαθούμε να παραπλανήσουμε τους νέους, λέγοντάς τους ότι εμείς θα κόψουμε συντάξεις από τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας για να πάρετε συντάξεις μεγαλύτερες εσείς. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα του κορονοϊού, εμείς καλούμε την κυβέρνηση να ακούσει τους ειδικούς, καλούμε την κυβέρνηση έστω και τώρα να ακούσει το τι, να ενημερωθεί το τι γίνεται σε άλλες χώρες και για να έρθουμε τώρα στο περίφημο ερώτημά σας, αλίμονο αν αυτή τη στιγμή μας απασχολεί το ερώτημα στο αν πρέπει να προσλάβουμε περισσότερους γιατρούς, περισσότερους εκπαιδευτικό προσωπικό, περισσότερους εκπαιδευτικούς. Βεβαίως και στο δε ζήτημα στο πού θα βρούμε τα χρήματα, μπορώ με τις ώρες να σας λέω για μια σειρά από φωτογραφικές διατάξεις με τις οποίες η κυβέρνηση έδωσε χρήματα σε διαπλεκόμενα επιχειρηματικά συμφέροντα. Από εκεί μπορεί να βρει αρκετά χρήματα. Κύριε Κομνηνέ, καταρχήν θέλω να πω ότι αυτή η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε αυτή η πρωτόγνωρη υγειονομική και συνάμα οικονομική κρίση έκανε το μέγιστο δυνατό, δαπανώντας πάνω από 24 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι θα δούμε απολογιστικά το ζήτημα του τουρισμού, που έπρεπε να ανοίξει ο τουρισμός, έπρεπε να περισσώσουμε ό,τι μπορούσαμε να σώσουμε από την τουριστική περίοδο. Εμείς από την πρώτη στιγμή με υπευθυνότητα σταθήκαμε απέναντι στο πρόβλημα. Καταθέσαμε δύο δέσμες προτάσεων, ακριβώς γιατί θέλαμε να δούμε την εξέλιξη. Ζητήσαμε άλλου είδους μέτρα. Η κυβέρνηση δεν ακολούθησε αυτή την πολιτική. Παραγωγική, κοινωνική και οι φορείς της αγοράς συμφώνησαν με τη λογική των δικών μας μέτρων. Σε ό,τι αφορά όμως την ουσία, κοιτάξτε, είπατε πριν για τον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι χαρακτηριστική περίπτωση αποτυχίας των οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα, βέβαια, έχοντας να λύσουμε μια πολύ δύσκολη εξίσωση, την εξίσωση της δημόσιας υγείας με το άνοιγμα του τουρισμού. Μην έχετε καμία αμφιβολία, κύριε Κομνηνέ, ότι η κυβέρνηση θα πράξει όλα εκείνα τα οποία πρέπει να πράξει για να στηρίξει τον κλάδο του τουρισμού, να στηρίξει τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Και η αλλαγή ενός γενικού γραμματέα δεν αλλάζει το τοπίο εκεί. Οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες. Και οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες και για την εξέλιξη και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους. Διότι εκεί υπάρχουν
δύο μεγάλες κατηγορίες, και οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε αυτές. Ζητώ από την κυβέρνηση έστω και τώρα να αλλάξει κατεύθυνση.